ερωτικό πάθος στο κρεβάτι. Όλοι. Δηλαδή, αν μια κυρία το φτιάξει τον σύντροφό της, αυτός θα θέλει συνέχεια έρωτα και αυτά και πάθη και... Συνέχεια δεν θα είναι σταμάτητο. Το μυστικό είναι αυτό που είναι τα μήλη το νερό. Θα πάμε ένα φίλη μου, αλλά να μην μιλάμε στην επιστροφή με τη φίλη μου. Τίποτα, μούγκα. Καθόλου. Μου. Τι ωραία, κυρία Μάνο. Μιλάμε τώρα, είναι σκεπασμένο. Ρε Κατερίνα, ξεχάσαμε να ανάψουμε το μάτι. Δεν μπορώ. Τίποτα. Ζαλίστηκα και κούνησα το κεφάλι μου. Μην ξαναμιλήσει ποτέ ξανά, ακούς Δημήτρη και Χαγιά. Έτσι θα μιλάς στις φίλες σου, σε μένα. Μην τυχόν, μην έρθεις εδώ πέρα, είμαι εγώ, φύγε. Μη μου μιλάς. Μπίγκ, άνοιξε μου να φύγω τώρα. Τώρα. Πού τώρα, να πάει. Άνοιξε μου την πόρτα να φύγω από το τώρα. Παιχνίδι. Είναι η μοναδική φορά που δεν θα σε σεβαστώ. Να ξέρεις και σε σέβομαι από όταν έχω μπει εδώ μέσα. Ποιος το άνοιξε μου την πόρτα να φύγω τώρα. Τώρα. Έχω μάντρα και είμαι μάγκας. Και δεν ξεφτιλίζομαι εγώ για κανέναν. Ναι. Γιατί αν νομίζουν ότι η τρέλα που πουλάνε είναι τρέλα, για μένα είναι δημοτικό, ρε φίλε. Του άντρα του πολλά βάρη, μη του μιλάτε το πρωί. Α, ωραία. Δεν μου είσαι κάτι. Εσύ δεν είσαι εδώ πέρα που παίζεις μόνος. Σιδερώνει κιόλας. Γιατί να φύγεις τώρα. Γιατί κουράστηκα, ρε φίλε. Γιατί κουράστηκε τώρα. Πάρα πολύ, ρε εγώ. Φίλε. Αλλά εκτός από το κορίτσι μου σκυλήθεια. Οπότε θα τα δύο δεν μπορούν να συμβαδίσουν μαζί. Ο. Α, μην το πατάει. Τι βλέπω, ρε. Η μάνα φίλε του Δημοσθένη είναι ένα μάτσο χάλια. Εγώ θα έλεγα να κόψει ολόκληρο το κεφάλι και να το πετάξει, αλλά θα θέλει να κόψει μόνο το στόμα, σκόψει μόνο το στόμα. Έχεις κρύψει χρήματα από την εφορία. Φυσικά, αλλιώς τι Έλληνας θα είναι. Σύστημο και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Χρόνια πολλά. Πολύ χαρούμενος. Α, τα κάνεις και light εσύ. Μας προσέχει καλέ ο Δημήτρη μας. Χωρίς έξοδα. Με τα ήδη υπάρχουν προϊόντα σας. Με τα ήδη υπάρχουν προϊόντα σας. Μέσα στην επιδερμίδα και μας την ενυδατώνουν λίγο περισσότερο. Πάρα πολύ μας την ενυδατώνουν. Σταύρο, εσύ έκανες ότι έπαιζες τώρα. Όχι, παίζω, δεν κάνω. Μα τι δεν παίζουμε YouTube τα τραγούδια αυτά. Ρίχνω και από πάνω μια πενιά. Έλα πάμε, μπορείς! Κοίτα το φωτογράφο! Δεν θα φωτογράφω. Στην κύκλο. Κοίτα το φωτογράφο, ένα τρίκελο, ένα τρίκελο! Μπράβο του! Δεν έχω πει, δεν έχω λόγια! Αυτά ρε είναι γυναικεία! Πολύ καλό, μπράβο. Κάνει Michael Jackson. Πέτα! Πέτα! Πέτα, πέτα, έπεσε. Ξεκολλήστε, καμακωθείτε, συνουσιαστείτε, αυνανιστείτε. Μπράβο! Απλά για μένα είναι ψεύτικη, με τεράστιο πι, ψεύτικη. Ναι. Μένω στην Ελλάδα. Ωραίο. Ναι. Επειδή με θεωρούν είμαι χαζή, επειδή είμαι όμορφη. Εσύ αισθάνεσαι πολύ όμορφη. Δεν νομίζω και είμαι, δεν είμαι. Που έχω ωραία μέση. Πού να φταίς και εσύ, φταίω εγώ. Ωραία μαλλί. Έχεις πολύ ωραία μάτια. Που έχω ωραία μάτια. Δεν φταίει. Φταίω εγώ, είναι αυτή. Ποιος φταίει. Ποιος, ο Θεός. Φταίω εγώ. Εγώ. Ποιος φταίει. Που χτυπάνε την πόρτα. Φταίω εγώ που κάθε φορά που προσπαθώ να φλερτάρω με ένα άλλο είδος τηλεόρασης, ανοίγουν την πόρτα και μπαίνουν μέσα. Φταίω εγώ που είμαι κούκλος, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Τι φταίω, ρε φίλε. Μπανάνες. Θες βοήθεια από μένα κάπου. Φέτες, όχι, εντάξει. Απλά να κοιτάς την καραμέλα. Α, αν την κοιτάω, τι θα γίνει, θα σωθεί. Θα λιώσει. Δεν μπορώ πολύ πολύ με τα κορίτσια, με ζαλίζουν. Η Ξένια δεν είναι ότι κάνει φασαρία. Ήσυχη είναι η κοπέλα, όσο την έχω δει λίγο. Σαν τη Εκτός και όταν έρχεται πολύ κοντά με τη Λία, εκεί λίγο το χάνουνε. Είναι μια τζαζεμένη. Τρελαίνεται κι άλλη. Αυτή δεν μπορώ και να τη βλέπω. Δεν την μπορώ. Δεν, μπορώ. Δεν μπορεί Ήτανε... τίποτα. Είδατε, ρε παιδιά, μας τρελάνε αυτός. Εκεί στη Λάρισα στα χωράφια μαζί με τη Φέτα κάναν και μπαλέτο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Την είδα σήμερα εγώ προσωπικά. Εκεί που κατέβηκε λίγο τη σκάλα, πήγε μετά να φάει ένα φαγητό. Δεν ξέρω αν. Α, είναι ακόμα στο πρωινό. Γιατί εγώ δεν την είδα χθες, δεν την είδα σήμερα και νόμιζα ότι κάποιες αλλαγές έχουν υπάρξει. Μάλλον μόνη μου το νόμιζα. Εντάξει. Αλλά του είχε τον ντύσιμο σου όμως. Αλλαγές γίνονται πάντως. Το ρούχο είναι συγκλονιστικό, αν εμένα ρωτάτε. Και εσύ συγκλονιστική όλοι. Μην τρώμε κιόλα ο ένα τον άλλον, το δεν είναι ωραίο. Προσπαθώ να μάθω το twerk. Δεν ξέρω. Ποιο λόγο. Twerk. Κάνει αυτό μόνο. Ναι, έτσι. Όχι, Σοφία! Όχι, 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 όχι.
Μπράβο στο Big Brother, είναι εκπαιδευτική τηλεόραση. Μπράβο. Τι πιστεύεις ότι είναι τα μηδάκια μας εδώ που κρέμονται, ωραία, ωραία τριχωτά. Προς το παρόν βρώμικα πιστεύω ότι είναι. Μοιάζουνε, ναι. Ωραία. Αγγλικό. Σε πάω εγώ στην Πολυθρόνα, μου έρχομαι. Όχι, όχι, πρέπει να σου πω. Ναι, ναι, φες μου. Λοιπόν, άρα γιατί να τα φάω. Τα μάτια και μόνο συνεννοηθήκαμε πόσο βρωμιάριδες θα είμαστε αν μπούμε μόνο με τα ρούχα. Οπότε τα πετάξαμε και μπήκαμε με τα ισόρουχα για να αποβάλουμε αυτό το 10% που θα μπορούσε να μας θεωρήσει βρωμιάριδες. Περνάνε τέλεια στο Big Brother. Το GNTM είναι το μόνο σως τηλεόραση που δουλεύετε. Δουλεύετε από την πρώτη μέρα, αυτό που κάνεις σήμερα δουλειά. Μήτρο το χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Και μας δουλεύουνε! Έχω ένα φόβο. Ναι. Είναι αρκετά σεξι. Εμένα θα ήταν χαρά. Ναι. Έχω λίγο τη φοβία, ελπίζω να μην έχουμε κάποιο. Δεν κουνιέται τίποτα. Δώσε μας μια τέτοια χαρά και να μην έχουμε ατύχημα. Εγώ δεν ζήλεψα και πραγματικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να σ' ακούω να μιλάς. Το ότι σ' ακούω να μιλάς όλη την ώρα, εντάξει. Φεύγω, ας πούμε, από τις ακούω. Είσαι αδιάφορη. Με ενοχλεί λίγο. Ναι, τα δάχτυλα της face, τα δάχτυλα της face είναι προσωπικότητα, όπως λέγαμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Συγγνώμη ότι θα κάτω να συζητήσω για τα δάχτυλα της face. Πειράζαμε, ρε παιδάκι μου, πάτε για τα δάχτυλα της face. Εμένα με πειράζουν, είναι λίγο σκουλικαντέρες. Αλλά αν έχεις δάχτυλα με προσωπικότητα, μήπως να μην τα βάλεις σε ένα πέδιλο αυτό. Γιατί να μην τα βάλεις. Και τι θα κάνει, θα τα δέσει με γάζα. Οι άλλοι γιατί μιλάνε έτσι, δεν είναι ωραία, γιατί και το δάχτυλο, παιδιά, ακούει. Αχ, Βαγγέλη. Αχ, Βαγγέλη, πού είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, για να χορεύω τα λόγια. Τι λέει. Βλέπεις τον Νίκο τον Μοτσινά, τον βλέπεις. Όχι, όχι. Να τον βλέπεις. Μας σχολιάζει. Σ' άρεσε. Εκεί στην πλατεία είχαν μπλόκο οι ζητάδες. Κάτι κουκλιά, λέω ας φλερτάρω, ανοίγω τα παράθυρα. Είστε παντρεμένοι. Λέω, εκεί τι είναι, ναι, λέω, αγόρια, θα με ελέγξετε, απάντηση. Όχι, κυρία Μάρα, με ήξερε, ρε ζήλη, το σκυλιόνα έγινε. Όταν έχει ένα πολυβόλο καλεσμένο, δεν χρειάζεται. Όπλα πολυβόλο. Η Βάζο Λασκαράκι πολυβόλο, που μέχρι να τη πάρει μια κουβέντα ίδρωνε. Για φανταστείτε η γυναίκα αυτή να παρουσίασε και τηλεοπτική εκπομπή. Θα ήταν όλοι τηλεθέτε. Για. Εγώ τη Βάζο τη συμπαθώ, θέλω να σα πω. Ξέρουμε ότι στο Happy Day του αγαπάτε όλου γι' αυτό και του παίζετε. Ποιο είπε τη φράση. Ιδού η Ρόδο, ιδού και το πείδημα. Ο Σπαλιάρα. Κωνσταντίνε, τι απάντησε. Είπα Σπαλιάρα. Γιατί να μην το μιλάω, νομίζω ότι μιλάω εγώ. Αυτά που κάνει, δηλαδή, ό,τι λέει ο άλλος, δεν αντέχω, αλήθεια, να μάθω την Παναγία. Τρελάθηκα. Σηκώνω και ψηλά. Και εγώ. Εάν η Ελλάδα πάει και ψηφίσει τη Ραΐσα, γιατί η Ραΐσα κάθεται αντιγράφει την ψυχαρά για την Ανά Μαρία για να κερδίσει, τότε και η Ελλάδα θα ξέρει, θα ψηφίσει λάθος άτομο. Διότι εγώ είμαι ψυχαρά. Εάν το ξανακάνει, θα τη το πω μια και καλή. Θα τη το πω, αλλά κριτικά, μια και καλή. Μπορώ να το ακούσω στα κριτικά. Εγώ πιστεύω ότι γράφω την Ανά Μαρία χωρίς να το θέλω. Μην τη το πείτε. Καλημέρα, πώς είστε. Καλά, εσύ. Ο Παναγιώτης είναι είτε εντάξει. Σε άλογο, είτε σε γάιδαρο, είτε σε καρτ. Είναι ο δικός μου. Με τι ασχολείστε, με τον μπάσκετ. Πολύ ωραίος. Παίζετε μπάσκετ. Όχι, ναι. Το βλέπω. Πόσο ύψος έχετε, όσο θέλετε. Δεν είμαι και ο πιο ψηλός. Αυτό το βλέπω, ναι. Πού. Ερασιτεχνικά, όχι τίποτα. Σε κάποια ομάδα. Όχι. Ναι. Και τι εννοείτε ασχολείστε με τον μπάσκετ. Με την παρέα μόνος μου. Δεν σας παίζουν τα άλλα παιδιά, ε. Όχι. Είμαι στα 6 ευρώ. Κεράχνες. Τίποτα. 6 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Κοντά στο σπιτί μου, θα περάσουμε όμορφα, παρεούνται το απόγευμα της Τετάρτης. 6 ευρώ το μπλουζάκι. Ανανεωθείτε. Ανανεωθείτε! Βεβαίως. Δεν καταλαβαίνω. Είναι έκρηξη φυσικά και όμορφο. Περιορέξεις που άλλο. Θα ήθελα να υμνήσω, ναι. Εντάξει, καλή. Πειράζει. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μοντέλο. Χαρισματική όμορφια. Χαρισματική. Οκ. Λοιπόν, όμως, κοροϊδεύεις, όμως, το λες κανονικά. Λέει, έχω κάνει, σου λέω... Ρε, με κοροϊδεύουνε. Γεια σας. Άγινε. Ποια είναι αυτή. Γεια σας. Μαντάμ, σας μιλάω, το καταλαβαίνετε. Όχι, ναι, αλλά δεν μιλάτε, μαντάμ, όμως. Ναι, το να μας ακούτε μόνο, δεν διευκολύνει την κατάσταση. Εμείς μιλάμε, αλλά εσύ δεν μας ακούς. Τι λέτε, κυρία μου, που δεν ακούω. Ο δίπλα είναι κανονικά, είναι παγωμένη εικόνα. Εγώ σου δίνω όμως κάτι άλλο, να σε ξυπνήσει ο σκύλος σου. Όχι. Πρωί, πρωί. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Στην υγρασία, μάνα. Η ερώτηση είναι ποια ερμηνεύει. Πάτα το κουμπί. Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Πάτα το κουμπί να του ρουφήξει τρύπα. Αυτά δεν θα τα αφήσει εδώ, έτσι. Αν δεν μπορώ κάτι, είναι οικογενειακές. Λοιπόν, αυτό είναι το δωμάτιό μου. Δεν θα ήθελα να μπαίνει μέσα χωρίς την αδειά μου και να μου πειράζει τα πράγματα. Αν δεν σου πει, είναι ξεκουράσιο. Σου έχω και φαγητό μέσα.
Ναι, κάτι κατάλαβα. Βρωμοκοπάει όλο το σπίτι. Θα πάω για φαγητό με το σάκι. Έχουμε εξεταστική και έχω λίγο αγχωθεί. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, γιατί ούτως ή άλλως όταν τελειώσεις, σε κάποια καφετέρια θα δουλέψει. Δεν κατάλαβα. Αφού πάντα στο σαλόνι βλέπουμε ταινία, για τώρα είναι καταπληκτική. Συγγνώμη. Το βράδυ χαλαρώνω και δεν ξέρω τα χέρια μου που πάνε. Δεν πειράζει, όλα καλά. Τι ωραία που παίζει. Γυμνάζα σε βλέπω, ε. Ναι, έχω ξεκινήσει γυμναστήριο. Χθες. Αντζελίνα, όλο ο Αλφα, όλο. Πάλι αγόρι. Συγγνώμη. Κοριτσιά. Τι φάση. Ξυπνήστε, γιατί πραγματικά σας έχουν πάρει τα σόβρακα. Από πλατό σε πλατό είναι νικητές και δεν το έχω πιάσει αυτό. Κέρδισε μάσκα ομορφιάς άντρας. Έχουν πάει όλα τα καλά εκεί. Μην κοιτάς που κάποιοι είχαμε συμβόλαιο και δεν μπορέσαμε να έρθουμε. Γιατί το κάνεις αυτό. Έλα, έλα, σταμάτα. Έλα, σε καθαρίσω. Γιατί όταν θα παντρευτούμε, θέλω να μαγειρεύουμε μαζί. Αλήθεια το πιστεύει αυτή. Δεν έχω να προσποιηθώ μια λίγη. Άλλο, έχεις καλό με τον Κρήτη. Δεν έχω προφανώς ούτε το IQ, ούτε τη δυνατότητα του μορφωτικού επαιδευτικού για να μπω στο πείμα αυτό. Όμως, εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ. Είναι ντροπή! Είναι ντροπή. Μα για μένα αυτό είναι ξετσιποτιά! Το μπάτσελο! Είναι ηθοποιή! Γιατί ποιο είναι. Παντελόνι, ρε, εσύ. Την άλλη φορά θα βάλω παντελόνι. Και υπάρχει και το άλλο το κομμάτι. Δεν μπορώ να μιλήσω, συγγνώμη. Λοιπόν, και υπάρχει και το άλλο το κομμάτι. Έλα! Έλα, ρε, παιδιά, αφήστε την άλλη. Λοιπόν, υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Αντρέα, μία φορά σε μία γυναίκα να ολοκληρώσει. Λοιπόν. Ελπίδα, ολοκλήρωσε. Έχω ολοκληρώσει. Και εγώ. Εντάξει. Αθόρυβα και ωραία. Έλα στον παππού, έλα στον παππού. Για τα πόδια της μιλάμε. Δεν πήγε να μιλήσει για την ψυχολογία των επεκτών, ναι. Έλα, συγγνώμη. Και στον Δημήτρη, δεν είναι. Τι έγινε. Καλό πρόσωπε. Γελάνι, μα τραχαλάτε. Να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Με ποια θα πήγαινες. Απλό. Βγάλε με από τη δύσκολη θέση, γιατί αριστερά ποια κυρία είναι. Δεν την γνωρίζω. Εδώ, η κυρία Μαλέσκου, είναι στο Sky. Αυτό μπορεί να σημειωθεί να το παίξουν αύριο όλα τα πρωινάδικα, ότι δεν ήξερε την Μαλέσκου. Μεσημέρι. Δεν είναι τσόπουλος τα πρωινάδικα. Εντάξει, θα κρατήσω την κυρία Ελένη Μενεγάκη. Η εγκριά ή κοντά έχει. Ναι, πάμε. Για σένα έλεγα. Βάλια μου, μετά από μένα το χάος. Όπα, θα προκαλέσει. Προτού η μεγάλη Beyoncé, η τεράστια Beyoncé κάνει solo καριέρα. Σε ποιο συγκρότημα ήταν πριν κάνει solo καριέρα? Hi-fi. Βέβαια. Μάλωσε με τη Σάγια. Spice Girls, μη ναι, ρε. Είναι δημοφιλής, έχει 30 χρόνια πορεία σε αυτό το χώρο. Κύριε Williams, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και να κάνω μια μικρή διόρθωση. 50 χρόνια. 50 χρόνια. Έχετε γεννηθεί εδώ Τελία. Από Βρετανίδα μητέρα. Όχι, Βρετανό πατέρα, Ελληνίδα μητέρα. Δεν τα πάει καθόλου καλά. Και πήγατε στη Ροδεσία να τραγουδήσετε. Καθόλου. Όχι. Είναι η ώρα που... Εδώ, το αφήνω τώρα πάλι και επιστρέφω. Και τη φρυτούλα τη θέλω έτσι, βλέπετε. Να το νιώθουμε. Κλείνω ευλαβικά. Και λαμπικά θα το φάμε, μην νομίζεις. Αχ, Ζήνα Κουτζελίνη, Παρασκευή, έχεις ορεξούλες πάλι. Τέτοιον άντρα, λέω. Ποια δεν θα τον ήθελες. Ναι, αλλά έχουμε ένα θέμα λίγο με τις νότιες. Δεν πατάω καλά. Θα σε πατήσω εγώ μια χαρά. Ποιο τραγούδι θα μπορούσατε να τραγουδήσετε στο πρώτο live με τον Κωνσταντίνο μας? Ας πούμε το γυμνό σου στην Ελλάδα. Πόσο μου φτιάχνει η μέρα όταν έχει να κάνει με γάμο. Κοιτάξτε εδώ, τι ωραία το δέσμι. Θα ήθελα να την γνωρίσω λίγο καλύτερα για να το αποφασίσω αυτό. Καλά, όλοι θα ήθελα από αυτό. Αλλά είναι 17. Όχι. Τι είναι? Πώς σας ακούγεται το 46, Αγγελική? Τρομακτικό. Ας πιούμε στα φίδια του σπιτιού. Α, θα πιείτε πολύ. Να φύγω, να φύγουμε όλες. Να φύγω. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Τι θα ήθελες δηλαδή να είμαι, σαν ένα ψυχόν. Δεν καταλαβαίνω. Για να ταιριάζετε. Ξέρετε ποιος άλλος θα ήθελε να βρίσκεται εκεί, στο σαλόνι των παιδιών? Εγώ. Λοιπόν, και θα κόψω την πιπεριά. Ας πούμε, ένα κάτι που δεν ξέρω. Είναι δεν φοβούνται που την αφήνουν στην κουζίνα. Στο μούρι την παίρνει το κέρατο. Oh. Και μετά το κέρατο, άσε κλάματα. Κλάματα, χωρισμοί. Επιτέλους, ο Λιάννος βρήκε το ρόλο του στο Boys. Κρεμάστρα. Φέρε,
πει στι 26 αν είσαι μάγκα, κοκλώνη. Τι είπε να φέρω. Τι βύση. Στι 26 αν είσαι μάγκα. Φέρε βύση. Βόμβα. Τι βόμβα. Το εύχομαι. Αν θέλει να φάει καλά, θα πρέπει να πάρει την Αντζελίνα. Και ρίζο το κάνω, και πίτες κάνω, και πίτες κάνω. Είμαι σίγουρη ότι άξιμο περιμένει ο ερωτάς μου. Αναμονή. Ονομάζομαι Αντζελίνα, είμαι 20 ετών. 20 είναι. Γιατί τόσο μεγάλη συγκίνηση. Σας δένουν πολλά. Η φίλη της. Την Αντζελίνα την ξέρω 20 χρόνια. Κάνουμε πολλά χρόνια παρέα. Δεν είναι 20 η Αντζελίνα. Πόσο φαίνεται, 30. Αν ζούσε και στα βόρεια προάστια, μπορεί να με μπερδεύανε με καμιά προβατίνα από εκεί. Η Σοφία, ακέραιος χαρακτήρας, η Σοφία. Η Σοφία που έχει κλείσει μέχρι και το πάτωμα για να μην την ψηφίσει, το πάτωμα. Η Σοφία. Ναι, και εγώ είμαι straight. Υπέροχος, αυτό που φαίνεται έχει πολλά χρόνια. Εγώ είμαι. Άσχετο. Πόσα λεφτά, βά ένα κι ένα. Δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ στην τηλεόραση. Ποτέ, ποτέ. Γιατί πέρασε ο καιρός μου, έκανα τα καλύτερα. Να έρχεται στον Αντένα, από Γενάρη νομίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, νομίζω Μάρτιο. Μάρτιο, πάρα πολύ κόσμο. Εξαιρετικό, εκεί θα έκανα. Είχες πρόταση. Συζητάω. Μπράβο. Δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ στην τηλεόραση. Τι δεν σας άρεσε? Η μούρη του. Τι έχει η μούρη του? Είμαι όμορφος παρέας γι' αυτό. Ο όμορφος της παρέας είμαι εγώ για να ξηγούμαστε. Είπατε ότι είστε πιο όμορφος από μένα, εντάξει, γελάνε και οι πέτρες. Ισχύει, εννοείται, δεν μπορούσα να το πω. Από το Μουτσινά μπορεί. Είμαι πολύ ωραίος, Όνι, ρε παιδιά. Εδώ είναι. Μην περιμένει την έχω. Πού είσαι, έλα εδώ μέσα. Γιατί δεν μπορώ ούτε να κάνω παρέα με άνθρωπο εδώ. Αμέσω μου τη ρεπούνε. Αιστοκόρακα κάθε φορά. Αιστοκόρακα δεν με αφήσει να χαρώ τη χαρά μου σήμερα. Δεν χάρηκα τίποτα σήμερα. Ξένια, τι κάνεις, αγάπη μου. Δεν ξέρω. Άντεξα, κομμάτια κι όνειρα μάζεψα. Έγκυος. Δεν είμαι σίγουρη ότι το παιδί είναι του Κωνσταντίνου. Τι, και ποιανού είναι. Εδώ και 6 μήνες έχω παράλληλη σχέση με το αφεντικό μου, τον Γιώργο. Τον Γιώργο. Κούκλος έγκονος, κούκλος, ε! Δεν σου μοιάζει. Δεν κάνει ένα DNA και αυτή η οικονομία κάνει. Θέλω να γνωρίσω την εταιρεία, να τα δω, να δούμε πού είναι. Τι είναι η κοπέλα, αυτή. Έχω 20 φορές. Όχι. You wanna be on top. Τι της είπε της κοπέλας. Μα και δεν ξέρει αγγλικά μάλλον η κοπέλα. You wanna be on top. Θα τσέτα μια ανάποδη. Είμαι η Ζερατόπια. Είχα δηλώσει συμμετοχή μόνη μου. Ολομόνος. Τι. Ήθελα γίνω απλά δημοφιλής, θα πήγαινα σε άλλο reality. Popular. Σε ποιο. Ξέρω εγώ, στο Big Brother. Α, υπάρχει και αυτό, σωστά. Έλα κορτσάκι που πήγαινε μέσα που κάνετε χθες. Έλα αγαπή. Από τους ψηφίους να μας διώξετε πριν την ώρα μας. Big Brother είναι εκπομπή του πρωτοκόλλου. Hello, Big Brother. Ο λαός λέει ότι δεν χωράνε δυο καρπούζια σε μια μασχάλη. Ωραία, αφού πιστοποίησε λοιπόν ότι εσύ κοιμόσουνα, γιατί εσύ με δόλο της απέκριβες ότι την κοιμόσουνα, είπε αυτή να βάλει μια ταινία. Το πρόβλημα είναι ότι ωραία, εσύ δηλαδή κάνεις ότι δεν ακούς όλες αυτές τις δύο εβδομάδες. Κάνει ναι, κινήσεις. Κάνω ότι κοιμάμαι. Ότι... Γιατί το κάνεις, άρα σ' αρέσει. Διακόπτομαι. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Φαίνεται. Ένα βίντεο του είχαν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα δούμε. Η τυχερή που θα το λάβει δεν θα κινεί δυναίκη. Τυχερή. Κάτι που να ξέρει να διαβάζει. Θα αφήσω λίγο. Παντρεύτηκε στο σκύλο σου. Τη σκύλα μου. Ακόμα καλύτερο. Δεν το κατάλαβα ότι ήταν φιλικό. Έμεινα στο ότι παντρεύτηκε στο σκύλο σου. Έκανα μια συμβολιογραφική πράξη με τη σκυλίτσα μου. Mm. Μιας και χώρισα από τον πρώην σύντροφο. Χώρισες από τα γόρι σου που μας έχει φιλήσει. Ναι, γεια σας, Αντρούλη μου. Πρώην. Θα αφήσουμε εσένα και θα πάμε να βρούμε τον Νικόλα Βαφιάδη. Ωραία. Αφού έχουμε αφήσει την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Oh. Την έχουμε αφήσει την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Την Αλεξάνδρα ο την Μανώλης είναι και φέτος. Αλεξάνδρα μου, σε έχουμε αφήσει εσένα. Τα ποίηματα είναι δικά σου. Είναι βεβαίως. Μπράβο, Βαγγέλη. Όταν πέφτουν τα νούμερα, υπάρχει ένας μύθος που έρχεται από παλιά. Δείξε λιγάκι στήθος. Μην ταιριαστεί
Χαίρομαι που τους βλέπω αγαπημένους και μακάρι όλη τους η ζωή να είναι έτσι. Δεν το εννοεί. Σε αυτά τα πλάνα, παιδιά, από το γάμο, εύχομαι πολύ εσύ γρήγορα να τελειώσει όλο αυτό με τον κορονοϊό, να με το καλό και εσείς να ζήσετε στο γάμο σας, αντίστοιχες σκηνές. Δηλεύουμε γιατί εμείς ανακυρώσαμε το γάμο του, τώρα που το βλέπω. Τι δεν το διάβασα. Μπορεί να γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια. Ο Αλέξ Παπάς κάτι παίζει με την Ελευθερία Ελευθερίου. Ελευθερίων είναι στο survival. Καλησπέρα. Οι αυτοί που έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, καλά είναι να μην βγαίνουν να κάνουν δηλώσεις. Κατάλαβα τι λέει. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, όταν βάζει ευτυχίδη και βλέπει μαγειρική, το κλείνει. Όταν εγώ μαγειρεύω αυτό εδώ, τα χέρια μου είναι καθαρά, δεν τα γλύφω και πασπατεύω μετά και πασαλεύω το φαγητό που θα φας εσύ. Όταν μαγειρεύω, έτσι. Είναι μια καλλιτέχνη, την οποία όταν εγώ ήμουν μικρούλα και την έβλεπα, δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι η Άννα Βύση θα είναι δίπλα στο πλευρό μου και θα στηρίζει τη Δέσποινα τη Μοιραράκη. Η Βύση, σύμφωνα με την κυρία Μοιραράκη, φαντάζομαι ότι είναι 94, γι' αυτό και μικρή η Δέσποινα την παρακολουθούσε. Το χρησιμοποιεί μια γυναίκα όταν δεν έχει άντρα, το χρησιμοποιεί. Και όταν έχει. Πες το. Οι γυναίκες όταν δεν έχουν άντρα, μόνες. Ωραία παρέα αυτές. Ωραία. Σε ποιον αρέσει η ζεστή φασολάδα με το χυλωμένο το ζουμάκι της και ωραίο λουκανικάκι από δίπλα να έρθει να δέσει. Ελάτε από εβδομάδα. Ελάτε από εβδομάδα γιατί σήμερα έχουμε γίγαντε, δεν έχουμε φασολάδα. Ρε τελείωνε, ρε! Μας την πήγε να πω. Άκου τώρα από πού! Τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι! Φάτσε να ρε! Το έβγαλες από τη μύτη εκεί που έτρωγα από τη μύτη. Έφαγε ο άνθρωπος! Το απαντάω! Θα με αφήσω να απαντήσω! Θα μιλήσει ρε Σοφία! Άφησέ το Σοφία! Είναι ίδιος με τον Ασημακόπουλο, μόνο που έχει ξεχάσει να αλλάξει λίγο τα χείλια που δεσποινοβανδίζουν κάπως από το προηγούμενο βίντεο, νομίζω. Έχω καλυφθεί. Έχετε καλυφθεί όλοι, έχουμε καλυφθεί όλοι και από και από πριν είχες καλυφθεί. Ας μιλήσει το γυαλουρονικό. Τι μου φέρω. Αυτό για το σπίτι. Ωραία, Πέτρα. Πώς φαίνεται. Ωραίο. Θέλω να κάνω μπάνιο γυμνή. Θέλει να κάνει μπάνιο γυμνή. Αχ, τι ήταν αυτό, Θεός μου. Θες να μας βρήκαν, θέλεις να κοιμηθούμε σήμερα μαζί. Μια προτροπή έχω. Προτροπή, ωραία. Στους συναδέλφους που είναι λαμπεροί. Ναι. Αλλά όταν υπερασπίζονται σκουπίδια και μετά τους ακολουθούν αντί για παπαράτσι οι γάτες, να ξέρουν τι γρωμάνε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Έτσι κι αλλιώς. Όλοι κατάλαβαν εκτός από σένα. Ούτε εγώ κατάλαβα. Ναι. Ότι εγώ είπα ότι πήρα την παραγωγή τηλέφωνο και δεν το σήκωσε. Τα λόγια αυτά δεν τα είπα ποτέ. Δεν έχω δει, παίρνω εγώ τηλέφωνο. Δεν το σηκώνει κάποιος. Πρέπει η παραγωγή να με πάρει επίσημα ένα τηλέφωνο και να μου πει πηγή, θα έρθει στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο ή δεν θα έρθει καθόλου για να ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Έμαθες ποτέ ότι σε απάντησαν. Βέβαια. Ναι. Mm. Και πώς αντέδρασες. Είδες τηλέφωνο την κοπέλα. Όχι. Την πέτυχα σε μια κοινωνική εκδήλωση. Την πέτυχα στην κηδεία του ανθρώπου αυτού. Άκουσε με κουκλίτσα μου, επειδή ξέρω ότι είχε γίνει αυτό και αυτό, μη μου μιλάς καν. Το παιχνίδι είναι να περνάω καλά και να γελάω, ρε μπρο. Τι έγινε, είναι, μπρο? Είναι το ίδιο game. Όχι. Εγώ κάνω άλλο game. Τι game. Εμένα το game μου είναι το να γελάω και game. Να κάνω χαβαλέ. Ωραίο. Πώς, εγώ με αυτό το game είναι το ίδιο. Άλλο game. Εγώ άμα δεν κάνω το game αυτό το δικό μου, δεν περνάω καλά, ρε μπρο. Κάνε game. Δεν το game αυτού του ανθρώπου. Καμιά σχέση το game. Α ψηφίσουν την Ακρόπολη. Η Ακρόπολη δεν πέφτει, μη στεναχωριέσαι. Όταν θα κάτσουνε πάνω στο τουβάρι του νεύρου. Χάος! Ή θα βγω να τους τελειώσω. Όμως εκεί μπροστά μου, σαν φεράρι. Βιού! Ή θα χάσω, θα πάω σπίτι. Να ξέρω, θα το πάω, πάω να βγούμε. Δεν θα τέλω, εγώ την παλίτα μου, ό,τι να χωτάω. Τώρα θα πάω εκεί, θα πάω. Δηλαδή, εκεί μέσα στο λόγο. Μα πώς βγήκε τη δήμαρχος, δεν καταλαβαίνω. Για κατέβασέ μου λίγο τη μάσκα. Γιατί? Για να δω για το μουστάκι που έκοψες. Είμαι μάσκα ή χωρίς. Να εκπέμπω σοβαρότητα στην γελιότητα του κόσμου. Δεν άκουσα πως είπατε ορίστε. Θα βάλεις ένα πεζομάντρο καθόλου. Θα συμβαίνουμε έτσι για να είναι πιο παραδοσιακό, να φαίνεται πιο παραδοσιακό. Θα είναι καθαρό. Όχι, όχι. Φώναξε μου τη μαγείρηση. Φτιάξε να γίνει αυτό, ξέρω το φας, καπέλο. Τέλειο, τέλειο. Θα χωρίσει ο Τραμπ από τη Μελάνια και θα παντρευτεί εμένα. Αλλά κρίμα όμως που δεν πρόκειται να τον πάρω γιατί μου πέφτει λίγο μεγάλο. Μελάνια θα τρελαθεί μόλις να με δει και αυτή και τα κορίτσια. Πρέπει να καταπλήξουμε τη Μελάνια και όλη την. Τη Μελάνια. Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, κοίταξε, αυτή η αρνητική ενέργεια τώρα που έχει εδώ. Τη νιώθεις, αλλά ξέρεις κάτι, είναι ένα πολύ ωραίο ξεφέτο. Να το νιώσετε μόνοι σας. Γεια σας και χαρά σας. Οι αρχοί δεν έχουν πεινάσει ακόμα. Καλά, πεινάνε. Δεν είναι ότι δεν πεινάνε. Εντάξει, αλλά και τα 6.500 τη βδομάδα, μια χαρά να πληρώνουν την πείνα. Άρα, λοιπόν, εγώ χαίρομαι για τον Τριαντάφυλλο, άνεργος θα ήταν. Εσένα σου έγινε μια προσωπική χάρη.
Ό,τι θέλεις. Τη μέρα που θα ξεκινήσουμε με τη Φέη μαζί τη Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα νομίζω. Την άλλη δεν ξέρω. Να είσαι εδώ στο πλατό. Εγώ θα πω πότε. Τι? Οπωσδήποτε. Εσύ Φέη Βόλα, εσύ. Θέλω να μου πεις τρία κουλά μέρη που μπορείς να κάνεις σεξ. Σεξ πάνω στο πλυντήριο, πάνω στο νεροκίνητο. Σιγά, όλα κάπου πάνω. Στην κρεμάστρα. Ποια κρεμάστρα. Σα σκουφανά. Σιγουράκι για το χθεσινό συμβούλιο ήταν η ψηφοφορία τη Ανθή. Για μένα μου έκανε εντύπωση που δεν ψήφισε και αυτή τον εαυτό τη, δηλαδή, όχι κάτι άλλο. Ότι εμάς επιβίωσε μια γιαγιά στον έκτο όροφο και από τον πέμπτο ακούνε κάθε μέρα ποδοβολητά από τον έκτο. Αυτό ήθελα να σας πω. Ορίστε. Τα μποναριστά τώρα. Α, κάθεται και μετά τα μποναρίζετε. Καλά παιδιά που είναι. Η Ραμόνα πήγε. Καλά παιδιά. Ο Μπλέντι. Ποιο είναι ο Μπλέντι. Ποιος, ο Δημήτρης Ζελίκης. Ο Μπεντζίν. Ο Μπεντζίν λέει σήμερα και είμαστε πάλι μαζί για να περάσουμε δύο υπέροχες ώρες γεμάτες. Πόπα, είναι Τετάρτη σήμερα. Ωραία, ξεκινήσαμε. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι και το έχουμε πει ούτως ή άλλως και το ξέρεις και εσύ, Χάρη, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Είναι ό,τι σεναριογράφει, άσχετο. Νομίζω ότι αυτό το σκουλαρίκι είναι ίδιο χρόνο με τα μαλλιά μου. Μήπως να αλλάξω και να βάλω κάτι έτσι πιο έντονο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι λέτε. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο το κάνουνε, παιδιά. Πεςτε, κάντο μακρύ. Τι το κάνεις χοντρό, δηλαδή μακρύ, να φάνε πολύ. Άμα είναι χοντρό, πώς θα ανοίξει το στόμα σου να το φας. Αρχίζει και αγχώνεσαι, ειδικά όταν είσαι κορίτσι. Πώς θα το φας, θα τρέχουν ζουμιά δεξιά-αριστερά. Γεια σα. Έλα. Έλα, νάτα. Ναι. Αυτά είναι. Δεν υπάρχει μέρος να πηγαίνω και το τηλέφωνο να λειτουργεί. Απορώ η αλήθεια είναι γιατί πειράχτηκε. Ο εφόσον άλλα λέει, άλλα κάνει, παίζει στρατηγικά και είναι αυτό που είπα πριν, ότι είναι σαν να βάζεις άρωμα στα σκατά. Sorry, αλλά αυτό είναι. Δεν ξέρω γιατί κάθομαι εδώ. Δεν ξέρω γιατί κάθομαι, θέλω να φύγω πάρα πολύ. Μάτι. Ένα βιβλίο ρε παιδιά. Ένα βιβλίο, τώρα μετά από 6 μήνες, λέει χαρτιά. Μάτι άσχημα. Μόνο οι άλλοι έχουνε. Κουνήσου. Και εδώ μέσα όλοι έχουν μαζί μου. Μην με κοιτάς έτσι όμως, με αυτό το βλέμμα. Ελάτε πότε θα ανάψουμε φωτιά, ρε λίγη. Έρχεται η ώρα. Μου έχουνε πρίξει τα να καστικά να κόψω το μπάνιο. Για να πάω πάνω, για να ψήσω. Α, είναι η σερβιτόρα. Πού τους βρήκε! Είναι αρνητική ενέργεια. Να σας καθαρίσω λίγο... Κάντο. Την άβρα. Ευχαριστώ. Καλύτερα να καθαρίσεις το πάτωμα. Τι έχω καλέ, το ρύθμις είναι χάλι, τα μαλλιά, κάτι δεν μ' αρέσει. Κάτι δεν ξέρω, μ' αρέσει το μακιγιάζ μου. Θα τα φτιάξω. Για να καταλάβω γιατί ασχολούμαι και με το κραγιόν μου τόση ώρα. Ξεκινώ να τα αλλάξω. Θα βγάλεις την μπλούζα σου, να τη βάλω εγώ που ταιριάζει με το μακιγιάζ μου, να βάλω και τα σκουλαρίκια σου για να με τονίσει λίγο. Τα δικά μου σκέφτομαι εγώ. Με συγχωρείτε, δεν είναι κορονοϊός. Κάποτε είχαν πει για σένα και τον Σπαλιάρα. Για συνέντευξη βλέπω. Νόμιζα οικογενειακές ιστορίες. Εντάξει, είναι στην ηλικία του μπαμπά μου καταρχάς. Αγώνες. Κέρδιζε η Αριέτα. Έχει πολλά πιο πλαστικά πράγματα από εμένα και επιπλέει πιο σωστά πάνω στην πισίνα. Pancake, είναι καμένα τα δίπλα. Δεν έχω σκούρες γίνονται, αλλά τι όχι καλέ. Γιατί δεν τα έκανες τα γλυκά αυτά. Σαν τον εαυτό σου και τα κάνεις μιλαχρινά. Κύριε Κατίνα! Ναι, ναι. Μαύρησαν από το κακό τους! Λίδιο! Εδώ! Γιατί με φωνάζεις πάλι πατσαμούρο! Πάρε! Λίμιο, στη μιζιστάρια! Είσαι εδώ! Το στιάσω στο κεφάλι! Θα μου το έτσι! Πάρε τα όλα! Πάρε τα όλα! Δεν καταλαβαίνεις! Πάρε το όλα μόνοι μου! Δεν ξέρω που με συγχωρείτε, κάπου το είδα. Ότι η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια είναι η Ανθίσσα Λαγκούδη. Όχι στο κυκλοφορία αυτή. Δυστυχώς. Να αποκλείται να ισχύει κάτι. Θα σου πω. Εγώ πιστεύω ότι πήγε και τσάμπα. Ταινίες με τον Brad Pitt. Αλλά τώρα γελάω. Τι όχι. Γελάω. Όχι. Με τίποτα. Ποιος είναι ο Brad Pitt. Και απολαμβάνουν πολύ συχνά τον έρωτα, ζουν περισσότερα και καλύτερα χρόνια. Ο Γκουσγκούνι ζει. Βρε καλώς παλικάρι μου. Ω, τι κούκλος είναι αυτός. Ποιον είδε. Εγώ είμαι τώρα. Και τώρα ακούσε εμένα. Τα Χριστούγεννα ήταν τώρα. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, εμένα μου αρέσει. Πάρατε μου, περνώ κάποιες πεταλούδες, το παρούνε. Εσείς οι καλύτεροι, μπράβο! Εντάξει, ίσως επειδή είσαι εντυπωσιακή γι' αυτό. Πολύ βαμμένη, όχι εντυπωσιακή. Είμαι κουκλάρα και ζηλεύουνε τώρα, τι να λέμε. Ανιτουλιά. Έλα. Θα ήθελα μια μεγάλη χάρη. Τι θέλεις. Πες. Μου χάλασε η κουζίνα μου προχθές. Ήθελα να σε πάρω και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα. Εάν το βρεις, θα ζητήσω να στο κάνουν
κουζίνα. Μπράβο. Εντάξει. Ανιτούλα, και άμα δεν το βρω, τι να κάνω. Άμα δεν το βρει, θα πάρει αυτό που βρήκε. Κατάλαβε. Λοιπόν, γιατί άμα είχα νύχη, θα ήμουν δάχτυλο. Μέχρι τα Χριστούγεννα. Αγάπη μου. Τέλεια, δεν έχουμε μαθήματα για σήμερα. Τι μου είπε, δεν έχει μάθημα. Κορίτσια, είστε ντυμένες. Ναι. Τι ήμασταν, καλέ, γυμνές. Εντάξει, γιατί φέρνω άντρα. Να φτιάξουμε, λέω, μπάλες χριστουγεννιάτικες. Έχω φτιάξει εγώ. Αζελίνο, πώς νιώθεις που φτάσαμε τετράδα? Πραγματικά, είναι ένα υπάρχει όνειρο. Όνειρο. Εσύ δεν ξέρω πώς έφτασες στη τετράδα. Τι εννοείς? Μου κάνει εντύπωση. Αλήθεια. Γελάω. Έλα, σε έχει προλάβει άλλη. Ας μείνουμε στο θέμα μας όμως, στην εκπομπή αυτή που προσπαθούμε και να. Και το πρόβλημα, συγγνώμη σε διακόπτω, το πρόβλημα είναι όταν τρίζει η καρέκλα κάποιου ανθρώπου. Όταν δονείται μπορεί να είναι και απολαυστικό. Λοιπόν, πάμε. Μα μείνουμε. Ποιος? Α, τι ντύθηκε, πριν τα καλό. Αχ, τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό. Γιατί. Όχι με. Τι έχει προσπάθει με. Τίποτα, αγάπη. Τίποτα. Μαχαιριά. Τίποτα. Ποια μαχαιριά. τώρα να δεις χρώμα. Ναι, αγάπη μου, θα στο κάνω κατάξα να φέρω. Ένα παρανόγιο Βασίλη. Πάρτο. Με στεναχώρια. Είναι πολύ μεγάλο. Αυτή άμα την βγάλει τώρα, 100.000 κάπου θέλω, αυτή μα. Έχει κοριτσάκι μου. Δεν πέθανε, μωρή. Γιατί την κλαίει. Θέλω κατέρα. Ελικόπτερα, θέλω οικόπεδα. Γουστά ακριβά, έχω γουστά ακριβά. Δεν σε νοιάζει τι κάνω εγώ! Γιατί δεν σε νοιάζει, δουλεύεις! Μα δουλεύεις! Ποια είναι η σχέση δική μου, ρε! Ποια είναι η σχέση δική μου, Σοφία, βρήκα το κλειδί. Ήταν λόγο για να τον βγάλουμε και τηλεφωνικά τον Νάσο ή να τον έχουμε κοντά μα. Δεν ξέρω αν ακούει το σύμπαν. Έχει αρχή, μέση και δεν ξέρω αν θα έχει τέλο. Ίσως και να μην θέλουμε να έχει τέλο. Καπόσο μα είχε πει 30.000 το μήνα. Εσύ δεν το είχε πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Εκτός αέρα το είπα, αλλά δεν πειράζει, ναι. Δεν το έχεις. Ποτέ, το έχεις πει στον αέρα. Ποτέ. Και ούτε γενικά μου αρέσουν αυτά τα αποτελέσματα, τα υπερβολικά, ας πούμε, που ξεφεύγεις από τον εαυτό σου και θυμίζεις κάτι άλλο. Πριν κάμποσα χρόνια βάφτισα μία που ήταν μάρτυρα στο Ιακωβά. Ναι. Και τη βάφτισα. Τώρα πριν 2 χρόνια διαπίστωσα τα παιδιά με τον άντρα μου. Σας παρακαλώ πολύ, κλείστε την κυρία Λίκη, παιδιά. Εγώ είμαι. Δεν με γνωρίσατε. Πώς τη δουλίτσα μου. Τι δουλειά κάνει.